Στην Εκκλησιά χτύπησαν πανηγυρικά οι καμπάνες της Ορθοδοξίας. Φόρω τιμής εσάς, καλημιές μάνες, γυναίκες, στυλοβάτες της πίστης. Σεις που με πέτρες στα χέρια παλέψατε, που με πέτρες στα χέρια τολμήσατε τον εχθρό να τρομάξετε. Τα Δωδεκάνησα γιορτάζουν. Η Κάλυμνος πανηγυρίζει. Και ο Σκεύος Ζερβός στέκεται εκεί, δικαιωμένος. Μπροστά του, μαθητές και στρατός θα παρελάσουν με περηφάνεια τιμώντας την ενσωμάτωση. Σπάνια ένας τόπος έχει διατρέξει παρόμοια ιστορική διαδρομή μέχρι τη δικαίωση. Μάτωσε, πάλεψε και στάθηκε πάντα όρθιος. Ιχνηλατώντας τη μακραίωνη και πλούσια ιστορία μας, διαπιστώνουμε πως τα νησιά μας είναι οι βιλάτορες του Αιγαίου. Δε του σκλάβου. Γυαλό, γυαλό, Ανατολή, στην άκρη του Αιγαίου. Αράδα 12 νησιά, λαμπρά μαργαριτάρια, ηλιοφεγγίζουν στο λαιμό της μάνας του στολίδι και απλώνουν μες στη θάλασσα δαντέλες τα κρογιάλια. Ήταν Ελλάδα μια φορά και θα είναι αιώνια Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Εκπροσώπηση της κυβέρνησης από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κύριο Αντώνιο Οικονόμου. Εκπροσώπηση της Βουλής των Ελλήνων από τον βουλευτή του Δεκανήσου, κύριο Εμμανουήλ Κόνσολα. Ο Δήμαρχος Χαλιμνίων, κύριος Δημήτρης Γιακομιχάλης. Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Καλύμνου, διοικητής του 542 Συντάγματος Ευζώων Δαμβινάκη, συνταγματάρχης Πεζικού, κύριος Δημήτρης Λιπερέας. Ο έπαρχος Καλύμνου, κύριος Εμμανουήλ Μουσελής. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Νικόλαος Γαβαλάς. Thank you.
εκπροσώπηση του κινήματος αλλαγής από τον κύριο Νικήτα Γιαννικουρή. Εκπροσώπηση της ελληνικής λύσης από τον κύριο Ιωάννη Γαβαλά. Ο Λιμενάρχης Καλύμνου, Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος, κύριος Θεόφιλος Τσακάρης. Ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, αστυνόμος Β, κύριος Ευάγγελος Καραθάνος. Εκπροσώπηση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου από τον Αθυποπυραγό κύριο Γεώργιο Λιάκο. Εκπροσώπηση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου από τον κύριο Ιωάννη Τρικύλη. Ενός λεπτού σιγή. Yeah.